Το μεταναστευτικό κύμα προς την Νότια Κρήτη συνεχίζεται με μία ακόμη φουρνιά να εντοπίζεται πρώτες πρωινές ώρες 39 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Συνολικά 37 μετανάστες, όλοι νεαροί άνδρες, επέβαιναν σε μικρό πλωτό όταν εντοπίστηκαν από φορτηγό πλοίο σημαίας Παλάου. Υπό τον συντονισμό του θαλάμου επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος, οι μετανάστες περισυνελέγησαν και συνοδεία ναυαγοσωστικού του λιμενικού μεταφέρθηκαν αρχικά στην Αγία Γαλήνη και εν συνεχεία στον χώρο του παλιού λιμεναρχείου στο Ρέθυμνο, όπου θα παραμείνουν μέχρι την ολοκλήρωση της προανάκρισης. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νίκος Παναγιωτόπουλος σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μιλά για αύξηση των μεταναστευτικών ροών σε σχέση με το 2023, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δομές της χώρας αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν μια πληρότητα που οριακά ξεπερνά το 50%. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων δομών, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είναι κατηγορηματική, ωστόσο εξετάζει σενάρια δημιουργίας χώρων προσωρινής φύλαξης στη Ρόδο και στην Κρήτη, οι οποίοι θα λειτουργούν αποκλειστικά σε 48-ωρη βάση. Αυτή η μονάδα θα εξυπηρετεί τη γρήγορη και ασφαλή διαχείριση των ροών, διασφαλίζοντας την ασφάλεια τόσο των τοπικών κοινωνιών όσο και των ατόμων που εισέρχονται στη χώρα μας. Η διαδικασία αυτή θα διαρκεί μόνο λίγες μέρες και δεν θα υπάρξει καμία μόνιμη εγκατάσταση. Στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά τις αφίξεις, αποφεύγοντας την παρατεταμένη παραμονή των ατόμων αυτών στις περιοχές. Εξάλλου και η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, από τα Χανιά, όπου βρέθηκε, μίλησε για νέου τύπου χώρους προσωρινής φιλοξενίας. Οι πιο πολλές περιοχές που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα βρίσκουν ένα χώρο, ας πούμε, ένα παλιό σχολείο. Στην Πύλο, αν θυμάστε, υπάρχουν οι αποθήκες στο λιμάνι που χρησιμοποιούνται. Να είναι εκεί, να μην δημιουργούν αυτή την εικόνα στις πόλεις. Το Υπουργείο Μετανάστευσης ξεκαθαρίζει ότι βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τις τοπικές κοινότητες και ότι οι λύσεις που προκρίνονται είναι προσωρινές και ελεγχόμενες.